Είχαμε σήμερα μια πολύ σημαντική συνάντηση του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως, το θέμα το οποίο μονοπόλησε την συζήτηση σε αρκετά μεγάλη έκταση είναι το τι συμβαίνει στη γειτονιά της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη Μέση Ανατολή. Συζητήθηκε εκτεταμένα το ποια μέτρα ασφάλειας παίρνουν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς αναφέρθηκα και εγώ στα εκτεταμένα και αυξημένα μέτρα ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία έχουν πάρθει από την πρώτη κιόλας στιγμή. Άλλο θέμα που συζητήθηκε μέσα σε αυτά τα πλαίσια ήταν βεβαίως και οι εντάσεις οι οποίες υπάρχουν και στο δημόσιο διάλογο, αλλά και σε συγκεντρώσεις οι οποίες γίνονται κάτω από αυτές τις συνθήκες. Τόνισα ότι η Κύπρος είναι ένας σημαντικός σταθμός όπου φιλοξενούνται οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να φύγουν από το Ισραήλ για τους δικούς τους λόγους. Έχουμε ενεργοποιήσει το σχέδιο Εστία, φιλοξενούμε και συνοδεύουμε μεγάλο αριθμό Ισραηλινών πολιτών, οι οποίοι συνήθως έχουν και ευρωπαϊκή ή άλλη υπηκότητα. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πολύ αποτελεσματική μέχρι σήμερα, παρότι έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Και αυτό που η δική μας ευθύνη δεν είναι μόνο να φροντίσουμε να φτάσουν ασφαλείς στον προορισμό τους, αλλά να φροντίσουμε να είναι και ασφαλείς όσο βρίσκονται μέσα στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί πιθανότατα να αποτελούν στόχο. Επίσης, φάνηκε μέσα από τη συζήτηση το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και των υπηρεσιών πληροφοριών, αλλά να υπάρχει και ένας διάλογος για τα μέτρα αστυνόμευσης που μπορεί να είναι απαραίτητα στην κάθε χώρα και να υπάρχει μια ανταλλαγή ακριβώς καλών πρακτικών και εισηγήσεων που μπορούν να τύχουν χρήσης από όλα τα κράτη-μέλη. Τελειώνοντας, να πω επίσης ότι συγκεντρωθήκαμε μεταξύ άλλων θεμάτων και στα θέματα Schengen. Συζητήθηκε ακριβώς η πρόοδος που έχει επιτευχθεί και επικυρώθηκαν οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διακρατική συνεργασία σε θέματα εγκληματικότητας, οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και πιο συγκεκριμένα στο εμπόριο ναρκωτικών, αλλά και στο αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα με τις μεταναστευτικές ροές, που είναι δυστυχώς το λαθρεμπόριο προσώπων. Και αυτό αυτό που η δική μας ευθύνη δεν είναι της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία έχουν πάρθει από την πρώτη